Θα κάνω ένα δώρο σήμερα στο μουσείο. Ένα δώρο το οποίο το είχα κρατημένο πολλά χρόνια. Από τότε που πήγα στο Δήμο και βρήκα κάποια στοιχεία. Έτσι λοιπόν σε κάποια πλημμύρα βρέθηκαν σε ένα υπόγειο της κοινότητας τότε κάποια βιβλία. Από αποδείξεις παλιές έως και βιβλία αρχεία του Δήμου, της κοινότητας. Κάνοντας το ψάξιμο και ανακατεύοντας να δούμε τι γίνεται εκεί μέσα, γιατί θέλαμε και χώρους όταν πρώτη φορά που ήμουν κοινοτικός σύμβουλος και αντιπρόεδρος. Βρήκαμε λοιπόν το αρχείο της κοινότητας Ραφίνας από την ίδρυσή της, που είχε λάσπες με χώματα, είχε αναστεγνώσει, και βρήκαμε κι άλλο ένα το οποίο είχε καταγραφεί όλων των τότε Τριγλιανών που ήρθαν στη Ραφίνα. Εκείνο το βιβλίο ήταν λευκές κόλλες, δεν ήταν χαρακωμένο, εν πάση περιπτώσει, όπως το πρώτο, και έγραφε τα ονόματα, πόσα άτομα είναι η οικογένεια και τι δουλειά έκανε. Αυτή ήταν η καταγραφή που ήρθαν, πρωτοήρθαν πριν βγήκε ακόμα το πρώτο κοινοτικό συμβούλιο. Αυτό δεν είχα, δεν μπόρεσε αυτό. Όχι, δεν μπορεί, δεν χρειαζόταν να το πάρω. Υπάρχει εκεί στο αρχείο, το είχα δέσει κιόλας και όπως έδεσα και αυτό εδώ. Αλλά το βρήκα ξεχωριστά από τον παππού μου αυτό. Και το έδεσα ξεχωριστά. Το βιβλίο όλο τα τόσα έτη ή βρίσκεται ακόμα εκεί. Αυτό είναι από το 29 όταν έγινε η Ραφίνα κοινότητα. Το πρώτο κοινοτικό συμβούλιο μέχρι το 39, νομίζω αν είχα λάθος, κάπου εδώ το γράφει και ναι. Μέχρι το 37 είναι αυτά τα στοιχεία όλα. Και είναι με πένα. Με πένα. Λοιπόν, θα σα το δίνω. Κατάλαβες. Μπορεί να σας πούμε, είδες το δίνω. Κάποιοι. Θα σας το δίνω στο σύλλογό μας, στο αρχείο του και όποιος θέλει να πάει να το ανοίξει, να το δει. Βέβαια, δύσκολα διαβάζεται, γιατί οι πένα έχουν και τα μελάνια τους, όπως είδαμε. Αλλά βγάζεις άκρη, τα ονόματα κάπου τα βρίσκεις. Και έχει πολλές αποφάσεις για προϋπολογισμούς. Λοιπόν, αυτό ήθελα να κάνω δώρο σήμερα και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που παρευρίσκεστε εδώ. Δείχνουμε την αγάπη μας, δείχνετε την αγάπη σας, δείχνουμε την αγάπη μας.